28 διοργάνωσης που δεν είναι ένα μόνο, αλλά είναι από τα πιο ωραία, πραγματικά. Κατά τα άλλα, χαίρομαι πολύ γιατί μετά από 1,5 χρόνο, σύμφωνα με σύντομο briefing που είχαμε τη Σοφία Βόικου, την υποδέχομαι ξανά με το καινούργιο της βιβλίο, το οποίο παρουσιάζεται σε λίγη ώρα στα public. Η πόλη που δακρύζει λοιπόν θα μονοπολίσει το ενδιαφέρον μας για την υπόλοιπη ώρα και θα συζητήσουμε όλα αυτά τα υπέροχα που μπορεί κανείς να συζητήσει με τον δημιουργό ενός βιβλίου που αγαπιέται και αν δεν είναι και αγαπημένη των αναγνωστών η Σοφία Βόικου, δεν ξέρω και ποια είναι. Καλησπέρα ξανά. Τι κάνετε? Μια χαρά. Η πόλη που δακρύζει αυτή τη φορά. Μας ταξιδεύετε κάθε φορά. Τι να κάνουμε. Από τους ψήθυρους του Βαρδάρη που ήταν Θεσσαλονίκη, φεύγουμε τώρα, πάμε λίγο πιο μακριά, πάμε Βενετία. Ο τίτλος συμβολικός, γιατί η Βενετία είναι μια πόλη που έχει πολύ υγρασία, οπότε δείχνει το δάκρυ που πέφτει. Έχει την Παλήρια, το βράδυ σηκώνονται τα νερά από κάτω. Και ταυτόχρονα δάκρυ, γιατί υπάρχει πολλές αμαρτίες, αλλά μια μεγάλη αμαρτία που βαραίνει πάνω στις πλάτες αθώων και ενόχων. Και έτσι βγήκε ο τίτλος «Η πόλη που δακρύζει». Κοιτάξτε, με την υγρασία είμαστε εξοικειωμένοι κάπως, δηλαδή δεν μας φαίνεται περίεργο. Τώρα, όσον αφορά στην αμαρτία, εξομολογουμένη, ουκέ στην αμαρτία. Εδώ, να το πω και χριστιανικά το θέμα, δηλαδή. Εδώ όμως δυστυχώς δεν είναι εξομολογουμένη. Πρέπει να φτάσουμε στο τέλος για να δούμε τι γίνεται. Βλέπουμε ταυτόχρονα και τα πλάνα από το γύρισμα που έχετε κάνει με αφορμή το βιβλίο. Και να πούμε ότι ναι, μεν το φόντο του βιβλίου είναι η Βενετία, όμως η κυρίως δράση συμβαίνει σε ένα βιβλιοπωλείο, το βιβλιοπωλείο του Σινιόρε Φραντσέσκο και της μικρής Ιρένε που την είδαμε μόλις στο βίντεο, το οποίο είναι ένα βιβλιοπωλείο διαφορετικό και έξω από τα συνηθισμένα, γιατί τι διαφορετικό έχει. Εκεί όλα τα βιβλία που βρίσκονται στα ράφια ή στους πάγκους είναι τυλιγμένα σε ένα χοντρό κραφτ χαρτί. Άρα ο πελάτης που μπαίνει μέσα δεν μπορεί να επιλέξει βιβλίο ούτε από το εξώφυλλο, ούτε από το όνομα του συγγραφέα, ούτε από την υπόθεση, παρά μόνο από το ένστικτο και από τη μυρωδιά που αναβλύζει το ίδιο το βιβλίο. Υπάρχουν άνθρωποι που πιάνουν τις μυρωδιές, υπάρχουν άνθρωποι που δεν τις πιάνουν. Εκεί βρίσκεται η μικρή Ιρένε, που έχει μια ιδιαίτερη σχέση, να τους βοηθήσει να διαλέξουν. Άλλες φορές διαλέγουν βιβλία που έχουν άρωμα προδοσίας, άλλες φορές διαλέγουν βιβλία που έχουν άρωμα ευτυχίας και ούτω καθεξής. Έχω την αίσθηση ότι έχετε μια ιδιαίτερη σχέση με τις οσμές. Πάντα δηλαδή οι τίτλοι των βιβλίων σας, που ούτως ή άλλως τα βιβλία αναδύουν τα δικά τους αρώματα, έχουν να κάνουν. Ίσως επειδή σαν άτομο δεν μυρίζω καθόλου. Δεν έχετε έχετε όσπρωση. Έχω πολύ μικρή, πόσο λένε, ελαττωματική, ας το πω, όσφρηση. Αυτό. Οπότε ίσως μου βγαίνει αυτό στα βιβλία. Δεν είχα ιδέα. Το έχω σκεφτεί γιατί μου συμβαίνει αυτό, γιατί γίνεται υποσυνείδητα. Και μάλλον καλύπτω ένα κενό μου που δεν υπάρχει στην καθημερινή μου ζωή. Με συγχωρείτε, μια και αναφερθήκατε σε αυτό. Πώς το ανακαλύψατε? Πώς καταλαβαίνει κάποιος ότι έχει ελαττωμένη όσφρηση? Γιατί όλοι γύρω μου στην οικογένεια, οι φίλοι μου κτλ. Μυρίζουν πράγματα και εγώ δεν μπορώ να τα μυρίσω. Δηλαδή πρέπει να είναι κάτι πολύ έντονο για να το καταλάβω. Αν όμως δεν έχεις αίσθηση, δεν αντιλαμβάνεσαι αυτό που σου λείπει. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω? Όταν όλοι οι υπόλοιποι καταλαβαίνουν, ξέρω. Και είναι εκγενετής αυτό? Δεν έχω ιδέα, δεν το έχω ψάξει. Δεν το έχετε ψάξει? Δεν έχω. Θα έχει ενδιαφέρον, γιατί οτιδήποτε φέρουμε ως ιδιαίτερο χαρακτηριστικό και μας καθορίζει, μπορεί και να έχει κάποια σχέση. Να, σας είδατε, σας καθοδηγεί και στα βιβλία σας. Το έχω παρατηρήσει και εγώ κάποια στιγμή, ότι είναι μια, δεν ξέρω, μου δημιουργεί πολύ ωραίες αίσθησεις, ότι μπορείς να, μια αίσθηση η οποία δεν είναι τόσο δυνατή όπως η όραση, ας πούμε, να κινήσει πράγματα. Γίνεται αυτό στο βιβλίο. Η βασική ηρωίδα, η μικρή Ιρένε, καθοδηγεί μέσα σε εισαγωγικά τους ανθρώπους που μπαίνουν μέσα στο βιβλιοπωλείο της για το τι βιβλίο θα επιλέξουν. Είναι ένα βιβλίο, θεωρώ, πολύ ατμοσφαιρικό. Όχι ρεαλιστικό. Δεν είναι, δηλαδή, χρειάζεται όλα να ακουμπούν στην πραγματικότητα. Ας μείνουμε και λίγο θα στο όνειρο. Θα το πούμε ότι είναι στα πλαίσια του μαγικού ρεαλισμού. Ο αναγνώστης θα πρέπει να έχει λίγο, να αφήσει τη φαντασία του ελεύθερη.
να δεχτεί να πάει ένα βήμα πέρα από την καθημερινότητά του και θα θεωρώ ότι θα κάνει ένα ταξίδι μαγικό στον κόσμο των αισθήσεων, στον κόσμο των ανθρωπίνων σχέσεων και στον κόσμο που αυτό που έχει σημασία είναι το είναι και όχι το φαίνεστε. Ποιο βιβλίο σας είναι αυτό? Το 7ο. Είναι το 7ο. Και σήμερα να πούμε είναι 7 του μηνός, στις 7 η ώρα, σήμερα στο Public, το 7ο βιβλίο παρουσιάζεται. Δεν αφήνει τίποτα στην τύχη. Καλά κάνετε. Σας αρέσει να ορίζετε τα πράγματα λοιπόν. Όσο γίνεται. Καλά, φυσικά. Φαντάζομαι ότι βρίσκουμε στοιχεία δικά σας μέσα στη μικρή. Όχι πολλά. Τον αντίποδα, εν πάση περιπτώσει. Όχι, αυτό είχα να πω. Η μικρή Ρένα είναι ένας ήρωας, πραγματικά ίσως από τους πιο αγαπημένους μου ήρωες από όλα τα βιβλία που έχω γράψει. Γιατί διατηρεί αλόβητη την παιδική της αθωότητα. Παρόλο που η ζωή της δεν είναι ένα συνηθισμένο παιδί, μεγαλώνει με τον παππού της, γιατί οι γονείς της έχουν χαθεί. Οπότε μεγαλώνει με τον παππού της, ο οποίος παππούς της έχει επίσης ένα πρόβλημα, είναι με ένα ξύλινο πόδι. Και ενώ έχουν ένα βιβλιοπωλείο, αρνείται στεναρά. Αυτά είναι στην αρχή του βιβλίου, δεν σας κάνω spoiler. Όχι και spoiler, να κάνετε δικό σας, είναι ό,τι θέλετε κάνετε. Αρνείται στεναρά να μάθει η εγγονή του να διαβάζει. Μάλιστα. Έχει και αυτή τη διάσταση. Οπότε, γιατί αρνείται στεναρά να μάθει να διαβάζει, τι είναι αυτό που φοβάται ο Σινιόρε Φραντσέσκο, όλα αυτά υπάρχουν μέσα στο βιβλίο. Κάπου πηγαίνει το μυαλό μας, αλλά δεν χρειάζεται να κάνουμε περισσότερες συζητήσεις. Μάλιστα. Πολύ καλή επιτυχία στο 7ο βιβλίο σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχω την.